Φρένο στην ανησυχία που σκόρπισε το δημοσίευμα της Le Monde, το οποίο κατέτασε την Ελλάδα στις περιοχές υψηλής επικινδυνότητας για σεισμό έως και 9 Ρίχτερ, βάζει ο διακεκριμένος σεισμολόγος Ευθύμιος Λέκας. Το άρθρο της γαλλικής εφημερίδας παρουσίαζε την έρευνα 50 επιστημόνων, σύμφωνα με την οποία η Ελλάδα, η Τουρκία και η Ιταλία διατρέχουν το μεγαλύτερο κίνδυνο να βιώσουν σεισμούς αναλόγου μεγέθους με εκείνον που σημειώθηκε τον Μάρτιο του 2011 στη Φουκουσίμα της Ιαπωνίας. Ωστόσο, ο Ευθύμιος Λέκας εμφανίζεται καθησυχαστικός. Είναι μια μελέτη στρατηγικού σχεδιασμού περισσότερο αυτή για μεγάλες ασφαλιστικές εταιρείες που ασχολούνται με μεταφορές, με δίκτυα, με υποδομές κτλ. Αλλά σε ό,τι ενδιαφέρει τον απλό πολίτη της Ελλάδας, εκείνο το οποίο έχω να πω είναι το εξής. Ότι δεν συμφωνώ με την δημοσίευση αυτή, γιατί παρουσιάζει σαν μέγιστο μέγεθος το 9. Το 9 δεν υπάρχει περίπτωση να εκδηλωθεί στην Ελλάδα. Για να εκδηλωθεί ένα σεισμός 9 βαθμών πρέπει να είναι ένα ρήγμα της τάξης των 350-400 χιλιόμετρων, σαν αυτό που είχαμε στη Φουκουσίμα. Αλλά σαν αυτό που είχαμε στη Φουκουσίμα δεν έχουμε στην Ελλάδα. Δηλαδή, αν πάρει κανένας ένα ρήγμα της τάξης των 400 χιλιόμετρων, πρέπει να αρχίσει νότια της Κρήτης και να τελειώσει στην Βουλγαρία. Τέτοιο ρήγμα στην Ελλάδα δεν υπάρχει. Συνεπώς, 9 βαθμούς σεισμός δεν πρόκειται να εκδηλωθεί στον ελληνικό χώρο και αυτό το υπογράφω επωνύμως. Ο κύριος Λέκας διευκρινίζει ότι σε μια σεισμογενή περιοχή όπως η Ελλάδα, το ενδεχόμενο μιας ισχυρής σεισμικής δόνησης δεν μπορεί να αποκλειστεί, χωρίς όμως αυτή την περίοδο ο κίνδυνος να είναι μεγαλύτερος από ό,τι διαχρονικά. Μπορούν να εκδηλωθούν σεισμοί της τάξης των μέχρι 7, που είναι και το ακραίο σενάριο. Συνήθως εκδηλώνονται μέχρι 6-6,5, αλλά πιστεύω ότι οι υποδομές και η κοινωνία μας μπορεί εύκολα να ανταποκριθεί σε αυτή τη διαδικασία. Και η πολιτεία μπορεί να ανταποκριθεί, αλλά και οι ιδιώτες μπορούν να ανταποκριθούν, δεδομένου ότι, ας μην ξεχνάμε ότι ο ελληνικός αντισεισμικός οργανισμός είναι από τους πιο καλούς στον κόσμο και οι κατασκευές που έχουν χτιστεί τα τελευταία 30 χρόνια πιστεύω ότι πραγματικά δεν έχουν κανένα λόγο να κινδυνεύουν. Και βέβαια δεν πρέπει να υπάρχει κανένας λόγος ανησυχίας. Στους χάρτες που δημοσίευσε η Le Monde απεικονίζονται με βαθύ κόκκινο χρώμα οι ζώνες υψηλής επικινδυνότητας, με την Κρήτη να είναι μία από αυτές.